Εσείς περιμένετε αποτελέσματα και κυρίως πώς κρίνετε και τη συμπεριφορά αυτή, αυτή τη στιγμή, αυτή την, αυτή τη ένταση που υπάρχει. Κοιτάξτε, είναι μια τακτική. Εάν λάβουμε υπόψη μας διαχρονικά όλες τις προανακριτικές, προκαταρκτικές επιτροπές για διάφορα θέματα όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, λίστα Λαγκάρτ, εξοπλιστικά προγράμματα, τώρα υγεία. Το υγεία, Νοβάρτης και πάει λέγοντας, πρόκειται περί όνου σκιάς. Περί όνου σκιάς λέτε. Περί όνου σκιάς, όχι γιατί δεν είναι σκάνδαλα, αλλά η Νοβάρτης είναι σκάνδαλο. Και μάλιστα ήμασταν από εκείνους που, από τους πρώτους που λέγαμε ότι θα πρέπει να φτάσει μέχρι το κόκαλο, μέχρι το μεδούλι, να διαλευκανθεί η υπόθεση. Και το θέμα των γιατρών έχετε... Αλλά ξέρετε, όλα αυτά τα σκάνδαλα όλα μαζί συνθέτουν ένα ενιαίο σκάνδαλο, το σκάνδαλο των σκανδάλων, που είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας. Το πανάκριβο φάρμακο, που είναι απλησίαστο για τον εργαζόμενο, απλησίαστο για τον συνταξιούχο. Να πούμε βέβαια ότι στην Ελλάδα, με συγχωρείτε, παραμένει μια χώρα και έχει μια σημασία να το λέμε, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που υπάρχει καπιταλισμός, έτσι, αντικειμενικά, παραμένει. Που ακόμη έχει καλό, φθηνό φάρμακο και υγεία για τον ασφαλισμένο. Το, είναι σημαντικό το αν είναι να το φθηνό πούμε, ή ακριβό, εξαρτάται από τη δυνατότητα που έχει σήμερα ο εργαζόμενος να έχει πρόσβαση αλήθεια σε αυτό. Αλήθεια είναι, αλλά όταν εδώ κάνει 3 και άλλου κάνει 13... Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα. Το θέμα είναι πιο ότι παίζοντας με τον πόνο του λαού, όλοι αυτοί οι μονοπωλιακοί όμιλοι συγκρούονται, ανταγωνίζονται για το ποιος θα επιβιώσει στην αγορά. Ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το θέμα της Νοβάρτης είναι μια σύγκρουση ανταγωνιστικών συμφερόντων αμερικάνικων και ευρωπαϊκών. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το σύστημα που αναδύει όλη αυτή την μπόχα και τη δυσοδεία, πιστεύει κανένας ότι μπορούν να διαλευκανθούν αυτά τα σκάνδαλα? Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο εσείς δεν όταν όλα αυτά εμφανίζονται, αναπαράγονται σαν τη Λερναία Ύδρα, εμείς συμμετείχαμε και στην προηγούμενη Προανακριτική Επιτροπή και είπαμε να φτάσει μέχρι το τέλος. Κακώς διαλύθηκε η Προανακριτική Επιτροπή προηγούμενη. Θα μπορούσε να προχωρήσει σε βάθος, να συγκεντρώσει όλο αυτό το υλικό που θα μπορούσε να συγκεντρώσει, έτσι ώστε να είναι περισσότερα τα πιστήρια και τα τεκμήρια και για την ίδια τη δικαιοσύνη. Την είδατε παρόλα αυτά τη διέλυσαν. Την είδατε εκείνη την εξεταστική. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μέσω των προανακριτικών επιτροπών, έτσι όπως είναι δομημένες οι πλειοψηφίες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη ότι πολιτικά ουσιαστικά πατρονάρονται αυτά. Πώς? Με βάση τις πλειοψηφίες που ανέδειξε η κάλπη που ψήφισε ο ελληνικός λαός. Κοιτάξτε, δεν είναι εδώ τεστ. Βάζουμε... Να πούνε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει 10, ο ΣΥΡΙΖΑ 7, το ΚΙΝΑΛ 5, ας πούμε, με συγχωρείτε, και, ναι, το ΚΚΕ 2. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινάμε από μια βασική αρχή. Ναι. Από μια βασική αρχή. Το σκάνδαλο της Νοβάρτης αφορά το φάρμακο. Συνολικότερα την υγεία, έχει την προέκτασή του στον χώρο της υγείας. Πιστεύετε εσείς τώρα, με όλη αυτή την άσφαιρη αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε την πρόταση για την εξαίρεση των δύο βουλευτών, συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία, ήταν βόλικο και για το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, να αποπροσανατολιστεί όλη η κουβέντα από το σκάνδαλο των σκανδάλων που σας είπα προηγουμένως, που είναι η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου, υπερτιμολογήσεις κτλ. Και να κουβεντιάζουμε τώρα αν θα πρέπει να έρθει ο Τζανακόπουλος ή δεν πρέπει, και ο κύριος Πολάκης στην Προανακριτική Επιτροπή. Κατά την μας βέβαια είναι βουλευτές μιας κοινοβουλευτικής ομάδας και κανονικά οι κοινοβουλευτικές ομάδες είναι αυτές που καθορίζουν τους βουλευτές. Αλλά από εκεί μέχρι να γίνει το κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής ζωής της χώρας και μάλιστα τη στιγμή που εδώ έχεις αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, έχεις φορολογικό, έχεις νομοσχέδιο για το άσυλο. Κόκκινα δάνεια, πληστηριασμούς, συντάξεις, μισθούς. Παρατηρούμε από τις εκλογές και μετά και μάλιστα με μεγάλη ένταση το ΠΑΜΕ, που είναι ο συνδικαλιστικός βραχίωνας του Κομμουνιστικού Κόμματος, να είναι όλο και πιο συχνά στους δρόμους. Το λέω το όλο και πιο συχνά σε αντιδιαστολή με αυτό που συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχει, επειδή εσείς το λέτε ότι δεν υπάρχει μια διαφορά στην πολιτική που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η ειδοποιώς διαφορά? Προσπαθεί να καλύψετε κάποιο κενό, ας πούμε, που ενδεχομένως διαπιστώνετε ότι υπάρχει
στην αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή πρόκειται για κάτι άλλο? Καταρχάς, το ΠΑΜΕ δεν είναι ο βραχίωνας του ΚΚΕ. Αποσύρω το βραχίωνα. Το ΠΑΜΕ, για να ακούσουμε και ο κόσμος, το ΠΑΜΕ αποτελεί συσπήρωση σωματείων, συνδικαλιστών, ωραία, σωματείων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, συσπηρώνει εκατοντάδες τέτοια σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, που δεν ελέγχονται, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και προτάσει αιτήματα και στόχους που έχουν να κάνουν με το την ανακόφωση της εργατικής τάξης. Ωραία. Αφαιρούμε όλα αυτά που είπα εγώ. Το ΠΑΜΕ λοιπόν, συνεπής στους στόχους, τα αιτήματα και τους αγώνες που κάνει, ήταν το ίδιο επί ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο και επί Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν το βλέπουμε στους δρόμους όμως. Και μπορώ να σας πω, όταν όλοι οι υπόλοιποι λακίζουν από τη ΓΕΣΕΕ, την ΑΔΔΗ και όλες αυτές τις συνδικαλιστικές μαφίες μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ είναι αυτό που κρατάει, αναμένει τη δάδα της αγωνιστικής κινητοποίησης του λαού, προκειμένου να μην υποκύψει, να φύγει από αυταπάτες, αναμονές και ψεύτικες προσδοκίες και να διεκδικήσει όλα όσα του αφαίρεσαν τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης. Αγώνες λοιπόν και απεργιακές κινητοποιήσεις πίεζε, έκανε το πανεργατικό μέτωπο και επί ΣΥΡΙΖΑ, κάνει και επί Νέας Δημοκρατίας. Απλώς στην πάροδο του χρόνου τα προβλήματα είναι σωρευτικά, τα νομοσχέδια προχωράνε που είναι αντιλαϊκά. Και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει η ανάγκη ο εργαζόμενος κόσμος να μην υποκύψει σε νέες αυταπάτες που λέει η Νέα Δημοκρατία περί κανονικότητας, περί βιώσιμης ανάπτυξης, ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες στα πλαίσια ενός ισχυρού επιτελικού κράτους και πάει λέγοντας. Όχι. Το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, για το οποίο φυσικά συναγελάζονταν ή να πω την κατάλληλη λέξη, έδιναν φιλοφρονήσεις ο ένας με τον άλλο μέσα στη Βουλή, ο κύριος Δραγκασάκης με τον κύριο Γεωργιάδη, για το πόσο καλά είναι τα μέτρα τα οποία φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, έχουν κοινή στρατηγική στόχευση να υπηρετήσουν τα τρία μνημόνια, να υπηρετήσουν τις πολιτικές του μεγάλου κεφαλαίου για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και η κερδοφορία τους. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων, διότι έχουν δεσμευτεί όλοι τους μέχρι το 2060 με πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5%, που σημαίνει αυτό ότι θα είναι σε μια μόνιμη πρέσα οι εργαζόμενοι με τα ευρωπαϊκά εξάμηνα, και μάλιστα τώρα ετοιμάζονται κατά ρυπάς να πάρουν μέτρα προκειμένου να επισπευθούν οι πληστηριασμοί σπιτιών και επιχειρήσεων, και νέα μέτρα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες κατακριβούνται, τα εργασιακά με το αναπτυξιακό, που ουσιαστικά βάζει στο γύψο το συνδικαλιστικό κίνημα και δυσκολεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Να γιατί ενοχλούνται αυτά τα κόμματα από το να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους εργαζόμενων. Εγώ, όλους μας, ακόμα και για το ΚΚΕ, η προστασία του δικαιώματος της απεργίας έπρεπε να υπάρχει για να θωρακιστεί αυτό που είναι το τελευταίο μέσο, αν θέλεις, για έναν εργαζόμενο, για να κάνει, να αντιδράσει απέναντι σε κάποια μέτρα. Επιστρέφουμε σε εποχές αλίστου μνήμης της δεκαετίας του 70 με τις μαύρες λίστες των εργοδοτών. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Δυστυχώς, να μην εκεί τα συζητάτε τώρα. Δυστυχώς, προσπαθείτε εκεί να τρομάξετε τον κόσμο. Δείτε το Μητρό που γράφονται, που πρέπει να αναγράφεται ποιος είναι συνδικαλιστής. Αυτό δεν είναι αυτό. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, το δρόμο τον έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το 50% Προφανώς θα προστατευτούμε. Και επειδή δηλαδή δεν είναι μυστικό για τον καθένα. Από πού το εγγυάστε εσείς αυτό? Για τα προσωπικά δεδομένα. Με το Μητρό των εργαζομένων που θα πρέπει να παίρνει ο Υπουργός, ποιος είναι εκείνος που εγγυάται ότι ο κάθε εργοδότης επιχειρηματίας δεν θα τα παίρνει από τον Υπουργό? Δεν θα παίρνει το Μητρό των εργαζομένων. Η πείρα, η ιστορική πείρα αυτό έχει δείξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το δρόμο τον άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον νόμο Αχτσιόγλου που λέει ότι το 50-1 των εργαζομένων για να πάρθει μια απόφαση. Αλλά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να τον αφήσουμε να ηλεκτρονική ψηφοφορία και το Μητρό των εργαζομένων.
Θα επανέλθετε λοιπόν, στο υπόσχομαι. Το δρομολογείς και μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μια κουβέντα μου. Όχι, γιατί όχι μόνο μυρολατρεί το ΚΚΕ, αλλά είναι εκείνο που πρωτοστατεί προκειμένου οι εργαζόμενοι. Δεν μυρολατρεί. Έτσι. Να μην όχι σκύψει μόνο, το κεφάλι ο εργαζόμενος, αλλά αντίθετα να διεκδικήσει αυτά που πραγματικά του ανήκουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα αστικά κόμματα που εξουσιάζουν, φοβούνται την αντίδραση, τη φωνή των εργαζομένων. Διότι τα μέτρα τα οποία παίρνουν είναι πραγματικά κόλαφος. Άμα ήμουν βλάχος, θα έλεγα γιατί. Καταργείτε την Κυριακή αργία. Καταργείτε την Κυριακή αργία. Καταργείτε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το όπλο των εργαζομένων. Καταργείτε το απεργιακό δικαίωμα. Φακελώνετε τους εργαζόμενους. Μειώνετε μισθούς και συντάξεις. Φέρνετε ασφαλιστικό σύστημα των τριών πυλώνων που θα ιδιωτικοποιήσει, θα σαρώσει την κοινωνική ασφάλιση. Την ξαναβάζετε πάλι στον τζόγο του χρηματιστηρίου. Αυτά φοβάστε. Αυτό φοβάται η κυβέρνηση. Αυτό φοβούνται οι επιχειρηματίες, οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι εργοδότες. Γι' αυτό έχουν βάλει εσάς και τον κύριο Βρούτση να παίζει το ρόλο ως υπουργός εργοδοσίας. Υπουργός εργοδοσίας. Αυτό το ρόλο παίζει. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, να ξέρετε ότι θα ακυρώσουν αυτά τα μέτρα και αυτές τις πολιτικές, δεν θα φοβηθούν σε τίποτα, όσο και αν θέλετε να περιορίσετε τη δράση τους. Εκεί που επικαλούνταν κάποιες πρακτικές, κατέρευσαν. Κύριε Βλάχο, μην πετάτε την μπάλα στην κερκίδα. Εδώ νομοθετείτε. Εδώ νομοθετεί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και πρέπει να πάρει θέση για αυτά τα οποία νομοθετεί. Σας έπιασε ο πόνος τώρα, αν θα είναι το 50-1 των εργαζομένων να πάρει απόφαση για μια απεργία. Εδώ κυβερνάτε με 27%. Ναι, αλλά με 27%. Γιατί 27%. Όχι. Γιατί με 27%. Για βάλτε τους ψηφίσαντες, ναι, να δείτε σε τι ποσοστό το πραγματικά εγγεγραμμένο σε εκλογικούς αταλούς είναι το και πόσο πήρε. Πόσο λοιπόν, έχει πάρει το κουκουέ. Όχι καμιά αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Μα δεν θα σκεφτεί. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Το ζήτημα δεν το βάζει όμως το ΚΚΕ. Το ζήτημα σε σχέση με τα θέματα δημοκρατίας στις αποφάσεις, στα συνδικάτα, τα βάζει Νέα Δημοκρατία.